Ναι, βεβαίως και πρέπει να προχωρήσουμε σε κατεδαφίσεις. Από την άλλη, θέλω να σας θυμίσω ότι υπάρχει ένας νόμος, ο νόμος 4178, που ψηφίστηκε από την τότε κυβέρνηση Σαμαρά, που έθετε ένα πλαίσιο τακτοποίησης εκείνων των αφαιρέτων, τα οποία προφανώς και δεν θα καταδαφιστούν. Ένα σωστός νόμος και πολλοί συμπολίτες μας έσπευσαν τον νόμο αυτό να τον αξιοποιήσουν. Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα ασκούνε κριτική και λένε ότι δεν έχουν οι ίδιοι ευθύνες για αυτό το οποίο συνέβη? Είναι οι ίδιοι οι οποίοι προχώρησαν σε ακόμα πιο γενναιόδωρες εντός εισαγωγικών ρυθμίσεις και τις τακτοποίησεις αφαιρέτων μετά το 2014. Θυμίζω αυτό εδώ πέρα το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών. Το αφεντικό τρελάθηκε. Το αφεντικό ήταν το Υπουργείο. Κύριος Σπύρτζης τότε. Προχωρούσαν σε τακτοποίησεις αφαιρέτων και υπάρχουν και τα βίντεο με τον κύριο Σπύρτζη, ο οποίος σήμερα κόπτεται για τα αυθαίρετα. Κόπτεται για τα αυθαίρετα, να δίνει εντολές και κατευθύνσεις στους αυθαιρετούχους για το πώς θα τακτοποιήσουν τα αυθαίρετά τους. Ας σταματήσουμε λοιπόν επιτέλους αυτό το παιχνίδι της υποκρισίας. Έχει και η σημερινή κυβέρνηση μεγάλες ευθύνες για τη διαιώνιση αυτού του προβλήματος. Θέλω να σας θυμίσω ότι κυβερνά πια αυτή η κυβέρνηση σχεδόν 4 χρόνια. Ξέρετε, κάποτε ο κύριος Τσίπρας ήταν απλά νέος και ανεύθυνος. Σήμερα πια είναι καταστροφικός και κυνικός.